αρχηγέ μας. Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στον τόπο που σας γέννησε και από τον οποίο ξεκίνησε το πρώτο σας ταξίδι με την τόσο επιτυχημένη πορεία στη συνέχεια. Είναι αναμφισβήτητα τιμή για όλους εδώ απόψε και όλους τους Ρεθυμνιώτες να έχουμε κοντά μας το Ρεθυμνιώτη που ηγείται στον παγκοσμίως σημαντικό τομέα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και τάσσεται με ευθύνη και περηφάνεια σε επιχειρήσεις και καθήκοντα που υπερασπίζονται και φροντίζουν την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Εκ μέρους όλων των Ρεθυμνιωτών, λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και υλοποίηση της έντονης παρουσίας του πολεμικού ναυτικού στην πόλη μας σήμερα, μέσω της φρεγάτας Άνδειας και της πολλαπλής εκδήλωσης της μπάντας του πολεμικού ναυτικού. Είναι μια καλή απόδειξη ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μονόπλευρα τα πράγματα. Ο πολιτισμός στην ουσία στηρίζει και την ψυχοσύνθεση του ελληνικού λαού που χρειάζεται για να μπορεί να ξεπερνά τις δυσκολίες. Και υπ' αυτή την έννοια σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι κι άλλοι θα ζήλευαν αυτή την τιμή που έκανε στο Ρέθυμνο. Δεν ξεχνάς ποτέ την καταγωγή σου. Γι' αυτό και εμείς θα σε τιμήσουμε σήμερα με το ασημένιο νόμισμα της πόλης μας, τα Δελφίνια. Άλλωστε εσύ πάντα Δελφίνη ήσουν από το σχολείο που είμαστε συμμαθητές και νομίζω ότι δικαιούσε περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε πολύ, όπως ευχαριστούμε πολύ και τους εξαιρετικούς μουσικούς που είναι μαζί μας και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και ελπίζουμε να τους ξαναδούμε. Άλλωστε οι Ρεθυμνιώτες τιμούν με την παρουσία τους αυτή την εξαιρετική χειρονομία του πολεμικού ναυτικού και σε ένα αρχηγέ προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να παρευρεθείτε σήμερα σε αυτή τη μουσική εκδήλωση εδώ στο όμορφο Ρέθυμνο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το χωριό μου, Πηγαίνει. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε τη συμπλήρωση των 100 χρονών από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Μια ιστορική καμπή που σηματοδότησε και συνεχίζει να επηρεάζει την πορεία της χώρας. Η Ένωση της Λεβεντογένας αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα τμήματα της ολοκλήρωσης του εθνικού και κοινωνικού ψηφιδωτού της πατρίδας μας. Πέρα από τούτο, δεν χρειάζεται καν να αναφέρω τη στρατηγική συμμαχία που έχει η Κρήτη για την Ελλάδα και για τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της πολύπαθης Κρήτης, ανά τους αιώνες, διαπιστώνει κανείς ότι τούτος ο τόπος έγινε βορρά κάθε λογής Σαρακινού, Άραβα, Οθωμανού ή Αιγύπτιου κατακτητή. Όμως κάθε περίοδος σκλαβιάς πείσμονε περισσότερο τον κρητικό λαό και αποτελούσε φαλτήριο αγώνων και επαναστάσεων. Thank you.
cosa mi ricordo ingiusta, mi raccomando per un barbiere, guida più nobile in una città. Να πιω τον ήλιο μέσα.
απ' τα χείλη σου. Και η νύχτα διά.